Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, μέρος τέταρτο. Αυτοδιοικητικά θα κινηθούμε και σε αυτό το μέρος. Μπα. Όχι τόσο πολύ αυτοδιοικητικά. Όχι τόσο, αλλά η βάση είναι αυτή. Εντάξει, ναι, αλλά εδώ έχουμε να μιλήσουμε για πολιτισμό, για πράγματα, για θάματα. Και για επιχειρήσεις. Και για επιχειρήσεις. Αλλά του Δήμου Ηρακλείου επιχειρήσεις. Εντάξει. Αυτοδιοικητικό. Λοιπόν, αυτοδιοικητικό. Να καλησπέρισουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Βαρβεράκη, πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Καλησπέρα. ΔΕΠΑΝΑΛ τώρα είναι μεγάλη ευθύνη στις πλάτες, κύριε Βαρβεράκη. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι ιδιαίτερη τιμή και για μένα προσωπικά που τον έθεσε ο δήμαρχός μας. Έχει ένα πολύ ευρύ πεδίο αντικειμένων. Πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Και ενδιαφέροντα όλα. Όλα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα για την πόλη, για τους δημότες, για τους επισκέπτες. Γενικά για όλη τη ζωή του Ηρακλείου. Η ΔΕΠΑΝΑΛ τώρα έχει στους κόλπους της, για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν ξέρει, από τα πάρκινγκ, τα δημοτικά, μέχρι και το πολιτιστικό. Ακριβώς, ακριβώς. Και την εστίαση που έχει μαγαζιά, καταστήματα εστίασης, όπως είναι το Μαρίνα, ο Πλάτανος, το Πάρκο Γεωργιάδη, είναι η Όαση, είναι η Ακτή Καρτερού. Δεν ξέρω αν ξέχασα κανένα. Είναι το Πολύκεντρο. Το Πολύκεντρο. Και επίσης και το βιβλιοπωλείο της Βικελαίας. Όλα αυτά είναι υπό την ευθύνη της ΔΕΠΑΝΑΛ, όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες αυτές του Δήμου. Πέρα από αυτό, μετά είναι βέβαια το πολιτιστικό κέντρο και τα πάρκινγκ, όπως είπατε, του αεροδρομίου και της Λαχαναγοράς. Λοιπόν, το καφέ Μαρίνα. Εμβληματικός χώρος, κύριε Βαρβεράκη. Ακριβώς. Νομίζω ότι πήρατε και μια πιστοποίηση. Ναι, και περιμένουμε και άλλη μια τώρα, τις επόμενες μέρες. Ωραιότατα. Αλλά το ερώτημα είναι, ο Δήμος Ηρακλείου, μέχρι πότε θα τον έχει αυτό το χώρο? Να σας πω, υπάρχει αυτή τη στιγμή η σύμβαση που έχουμε ήδη με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, είναι μέχρι τον Απρίλιο του 2025. Uh-huh. Στη συνέχεια, όπως είναι γνωστό, το εμπορικό λιμάνι θα τον αναλάβει ένας επενδυτής. Από εκεί και πέρα είναι θέμα διαπραγμάτευσης, να δούμε πώς θα γίνει να παραταθεί η μίσθωση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για να μπορούμε να έχουμε και εμείς να κάνουμε κάποιες εργασίες, κάποιες επενδύσεις εκεί, διότι αυτό που ξέχασα να πω προηγουμένως, έχουμε και τεχνικές υπηρεσίες. Βέβαια. Δύο τεχνικές υπηρεσίες, η μία είναι για την συντήρηση του πολιτιστικού και η άλλη είναι για αυτεπιστασία όλων των καταστημάτων και η τεχνική υπηρεσία μπορεί να παίρνει και έργα για άλλες χρήσεις του Δήμου Ηρακλείου. Ναι, γιατί και η ΔΕΠΑΝΑΛ κατασκευαστική ουσιαστικά. Ακριβώς. Ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε από τα Λικαρνασό, Νέα Λικαρνασό, ως παλιά ΔΕΠΑΝΑΛ, σαν κατασκευαστική και διαχείριση του πάρκινγκ του αεροδρομίου. Uh-huh. Μετά απορρόφησε τη ΔΕΠΤΑΗ και ενωποιηθήκαν το 2019 και φτιάχνει η σημερινή ΔΕΠΑΝΑΛ, η οποία έχει αντικείμενα, τα παλιά αντικείμενα της ΔΕΠΤΑΗ και βέβαια της ΔΕΠΑΝΑΛ που ήταν στα Λικαρνασό. Πάντως θα είναι πραγματικά απίστευτο να έρθει μια μέρα που δεν θα είναι το Μαρίνα. Μαρίνα, όπως το ξέρουμε. Όχι, αυτό έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Είναι εμβληματικός χώρος του Ηρακλείου. Θα είναι κρίμα αν χαθεί από την ιδιοκτησία του Δήμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, από την χρήση μάλλον του Δήμου, τη ιδιοκτησία, έτσι αλλιώς δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε. Οι Ηρακλειώτες όλοι είναι δεμένοι με το Μαρίνα. Είναι σημείο αναφοράς της πόλης. Και μέσα στις προσπάθειες που θα γίνουν είναι να μπορέσει να συνεχιστεί εκεί η επιχειρηματική δραστηριότητα που έχουμε εδώ και χρόνια στο Μαρίνα. Άρα θα κάνετε συζητήσεις με τον επενδυτή έτσι που έχει ήδη αναδειχθεί. Ακριβώς. Να συμπληρώσω εδώ ότι η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι εργαλείο του Δήμου, δηλαδή αξιοποιεί όλη την ακίνητη περιουσία του Δήμου Ηρακλείου επιχειρηματικά με σκοπό να έχει κάποιο όφελος για το Δήμο. Γι' αυτό το λόγο είναι τα άλλα καταστήματα τα οποία είναι ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου, εκτός το Μαρίνα, το οποίο το ενοικιάζουμε από τον Οργανισμό Λιμένος. Είπατε για τον Πλάτανο, είπαμε ναι. για την Όαση, σωστά. Για την Όαση, για το Κουμπέ. Για το Κουμπέ. Το Κουμπέ είναι επίσης το Πολύκεντρο. Mm-hmm. Με τον Ευκάλυπτο. Ο Ευκάλυπτος. Αυτό είναι ένα
ένα θέμα το οποίο το εξετάζουμε τώρα είναι, μπορεί να λειτουργήσει σαν αναψυκτήριο. Εκεί χρειάζονται, είναι κάποια δυσκολία επειδή είναι στην Τάφρο και υπάρχουν κάποιες, θέλει κάποιες άδειες από την αρχαιολογία και θέλουμε, κοιτάζουμε τώρα να βρούμε με έναν τρόπο που να είναι μια ήπια χρήση για να μπορέσει να αξιοποιηθεί, να έχει και μεγαλύτερη ψηφισμότητα. Είναι ένα θέμα, έχουμε την, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ήδη, δεν υπάρχει καμιά απαγόρευση από την αρχαιολογία για, για τη χρήση αυτή. Αλλά χρειάζονται κάποιοι όροι, οι οποίοι είναι όπως να, να αφαιρεθούν κάποιες αυθαίρετες κατασκευές που έχουν γίνει εκεί και να αποκατασταθεί στο προηγούμενο της μορφή και εκεί θέλει κάποια, κάποιο σχεδιασμό κατάλληλο έτσι ώστε να μπορέσουμε να το, να το ξαναλειτουργήσουμε τώρα το καλοκαίρι. Κύριε Βαρβεράκη, με τα δημοτικά πάρκινγκ, τα πρώην πάρκινγκ που είναι κλειστά τα τελευταία χρόνια, τι γίνεται, να περιμένουμε εξελίξεις, έρχεται και υπουργός, κυρία Μενδώνη. Ναι, κοιτάξτε, είναι μέσα στα θέματα που έχει σκοπό, όποτε ξέρω, να συζητήσει ο δήμαρχός μας, ο κ. Καλοκαιρινός, είναι στην, για τη χρήση όλων των τειχών και του Σταύρου για να αποδοθούν για χρήση στους Ηρακλειώτες. Μέσα στα πλαίσια αυτά, θα προσπαθήσουμε να επιτραπεί ξανά, γιατί τα πάρκινγκ αυτά είναι η ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου. Όμως η αρχαιολογία δεν επιτρέπει τη χρήση για λόγους που έχουν να κάνουν με το μνημείο. Ναι. Όμως επειδή σε πάρα πολλές πόλεις η χρήση των, των χώρων αυτών, μια ήπια χρήση, είναι συμβατή με, με τη λειτουργία της πόλης και με το σεβασμό στο, στο μνημείο, θα επιδιώξουμε να επαναγκριθεί η χρήση τους, έτσι ώστε να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε προς όφελος των Ηρακλειωτών και της ΔΕΠΑΝΑΛ, η οποία, εφόσον βέβαια θα ζητήσουμε φυσικά την παραχώρηση μετά από, από το Δήμο Ηρακλείου να μας τα παραχωρήσει, εφόσον έχουμε πάλι έχουμε τη χρήση ξανά, έτσι ώστε να μπορούμε και με το, και να αποκατασταθεί ο χώρος, να γίνει, να γίνουν διαγραμμίσεις, να γίνει περιποίησης του πρασίνου, να γίνει φωτισμός και όλα τα λοιπά. Και με ένα μικρό αντίτιμο το οποίο είναι ανταποδοτικό για τους Ηρακλειώτες. Δηλαδή, και πολύ... να χυλάσετε και ο χώρος, κύριε Βαρβεράκη, γιατί τώρα είναι άντρο. Και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και το πάρκινγκ στην Όαση, σωστά. Ναι. Και βεβαίως στο πάρκο του Γεωργιάδη, δηλαδή, του, ναι, από κάτω, αλλά και το άλλο στο Ναι Γιώργη. Το πάρκινγκ εκεί στον, στο Βενιζέλο από κάτω, είναι, αυτό είναι, αυτή τη στιγμή θέλει κάποιες διαμορφώσεις, διότι είναι, είναι ο χώρος λίγο κατάλληλος αυτή τη στιγμή, στη μορφή που είναι, γι' αυτό και έχει κλείσει τελείως, δεν ούτε ελεύθερα μπορεί να παρκάρει κανείς εκεί. Εκεί πρέπει να υπήρχε μια πρόταση να πάνε εκεί τα τουριστικά λεωφορεία. Δεν ξέρω αυτό αν ευδοκιμήσει, όμως γενικά η χρήση αυτών των χώρων είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι στο Ηράκλειο υπάρχει με τεράστιο πρόβλημα στάθμευσης. Αλλά αυτό που θέλω ήθελα να πω προηγουμένως, ότι επειδή πολλοί διαμαρτύρονται ότι θα βάλει πάλι εισιτήριο ο Δήμος να πληρώνουμε, με ένα χαμηλό αντίτιμο το οποίο επιστρέφει στους δημότες, εγώ θα ήθελα να πω ότι ο κύριος χρηματοδότης του πολιτιστικού κέντρου είναι η ΔΕΠΑΝΑΛ. Όταν λοιπόν δίνεται τέτοια όθηση στη λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου, αυτό επιστρέφει στους Ηρακλειώτες με άλλη μορφή, μορφή πολιτισμού. Και επίσης ένας από τους στόχους μας είναι να ενεργοποιηθούν και οι άλλοι χώροι του πολιτιστικού κέντρου, να είναι το πολιτιστικό κέντρο με ένα κύτταρο πολιτισμού και γενικότερα της νεολαίας, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και να ζωντανέψουν οι χώροι του. Έρχεται και το καλλιτεχνικό καφενείο εκεί στο πολιτιστικό, κέντρο, κύριε Καπλανδάκη. Και τι σημαίνει το καλλιτεχνικό, να μας πείτε. Ήθιστε σε τέτοιους χώρους να υπάρχει ένα καφενείο, ένα ψυχτήριο, όπου μετά την παράσταση, κάθε παράσταση, να πηγαίνουν οι καλλιτέχνες να συνομιλούν με τους θεατές, να έχουν μια έτσι αλληλεπίδραση, να συζητάνε για το έργο. Για τον θεατή είναι πάρα πολύ σημαντικό να δει από κοντά τον καλλιτέχνη, που το οποίο μπορεί να είναι και είδωλο, να μην έχει άλλη δυνατότητα να συνομιλήσει μαζί του. Και γενικά να είναι έτσι ένας χώρος όπου θα μπορούν και όχι μόνο σε λειτουργίες του, σε παραστάσεις, αλλά να υπάρχει δυνατότητα να πάει κάποιος έτσι να πιει τον καφέ του, να πιει το ποτό του, να φάει, να εξυπηρετηθεί με ένα πρόχειρο γεύμα, με θέατα τύχη. Είναι δηλαδή ένας χώρος όπου θα μπορεί να συνδεθεί
να το χρησιμοποιήσει και ο επισκέπτης και ο δημότης. Είπατε με θέατα τύχη, δηλαδή θα είναι πάνω. Πάνω είναι, ναι. Το γαλλικό καφενείο είναι στον τρίτο όροφο και είναι κοντά στη γέφυρα η οποία ενώνει το βολιστικό με τα τείχη. Φυσικά αυτό ακόμα δεν θα λειτουργήσει η γέφυρα, γιατί είναι, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στα τείχη για να μπορέσει να γίνει χώρος περιπάτου, αλλά προοπτική μας είναι μετά από κάνα χρόνο, πούμε, όταν έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, να υπάρχει δυνατότητα και στον τουρίστα να ανέβει πάνω από το πολιτιστικό, να υπάρχει μια πολιτιστική διαδρομή που να ξεκινάει από την 25 Αυγούστου, να φτάνει στο πολιτιστικό, να περνάει μετά στα τείχη, να κάνει τη βόλτα του πάνω στο τείχος, να πάει στο τάφο του Καζαντζάκη. Και γενικά να είναι έτσι να υπάρχει μια εψηψιμότητα μεγαλύτερη και στο πολιτιστικό, και στο από την 25 Αυγούστου, δηλαδή κέντρο, Λάκκος. Ακριβώς. Τέτοια πολιτιστική διαδρομή, η οποία είναι μέσα στο σχεδιασμό του πολιτιστικού κέντρου, έχει σχεδιαστεί και αυτή η διαδρομή, η οποία όμως δεν είναι ολοκληρωμένη. Άμα δεν έχουμε τους χώρους οι οποίοι να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Ναι. Κύριε Βαλβεράκη, πάμε και στην κρίσιμη ερώτηση. Πολιτιστικό είναι μια στέγη κόσμημα για όλη την Κρήτη, για την Νότια Ελλάδα θα πούμε, αλλά το θέμα είναι βιώσιμο και πώς μπορεί να γίνει βιώσιμο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα, το οποίο πρέπει να βρεθούν λύσεις πολιτικά. Mm. Δηλαδή, μια λύση η οποία πιο ενδεδειγμένη σύμφωνα με συζητήσεις που έχουν γίνει είναι να λειτουργήσει σαν ένας ανεξάρτητος οργανισμός που να μπορεί να πάρει επιχορήγηση και από το Δήμο και από την Περιφέρεια και από το Υπουργείο. Να πούμε εδώ ότι επειδή είναι ανώνυμη εταιρεία η ΔΕΠΑΝΑΡ, δεν μπορεί να πάρει επιχορήγηση από το Υπουργείο και από την Περιφέρεια και από το Δήμο. Ο Δήμος μπορεί να δώσει μόνο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Όπως το έχει κάνει. Ναι, όπως το έχει κάνει. Και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι μόνο για πράγματα για να γίνει πάγιος εξοπλισμός, δηλαδή για συγκεκριμένες δαπάνες. Η Περιφέρεια βοηθάει με την αγορά κάποιων εκδηλώσεων. Το Υπουργείο δεν έχει δυνατότητα να επιχορηγήσει απευθείας το πολιτιστικό. Μέσα στα σχέδια λοιπόν, σε αυτά που έχουμε σαν σκοπό να δούμε συνολικά για τη χρήση του πολιτιστικού, είναι να γίνει κάποιος οργανισμός. Αυτό είναι θέμα πολιτικό, όπως είπα προηγουμένως, να γίνει μια συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει αυτό, να φτιαχτεί ένα καταστατικό λειτουργίας, για να έχει μια βιωσιμότητα. Έτσι που είναι τώρα, που οπωσδήποτε οι παραστάσεις μπορεί να είναι αξιόλογες, μπορεί να έχουν sold out πολλές από αυτές, όμως δεν όλες θέλουν κάποια πολύ στήριξη. Πολύ φορτωμένες παραγωγές, πολύ μεγάλες παραγωγές, περισσότερες. Παραγωγές, και είναι παραγωγές όμως που έχουν αναδείξει, έχουν δημορφώσει και ένα κοινό και είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να παρακολουθήσουν αυτές τις εκδηλώσεις και έχει κάνει το Ηράκλειο σημείο αναφοράς. Από όλη την Ελλάδα, από όλη την Κρήτη έρχονται εδώ, έρχονται σχολεία, παρακολουθήσουν τις παραστάσεις. Στις μεγάλες αυτές τις παραστάσεις έχουμε και λεωφορεία ολόκληρα και έρχονται, ας πούμε, στο Ηράκλειο για να δουν, μόνο και μόνο για να δουν μια παράσταση. Όλο αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε με την στήριξη και από την τοπική κοινωνία, από τις τοπικές επιχειρήσεις και φυσικά από όλους τους τοπικούς φορείς, διότι αναδεικνύει το πολιτισμό μας. Πολύ σημαντικό ότι οι περισσότερες παραστάσεις είναι με ντόπιους καλλιτέχνες. Οι οποίοι ντόπιοι καλλιτέχνες, πολλοί λέμε, εντάξει, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Όμως όταν τον δεις αυτόν τον ντόπιο να συνεργάζεται, όπως για παράδειγμα μεθαύριο με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα, ας πούμε, ή με την Κάρμεν, δεν είχαμε και κόσμο. Την Κάρμεν. Βλέπουμε, ας πούμε, σκηνοθέτες, Ηρακλειώτες που ανεβάζουν παραστάσεις, όπως το Στρατιώτη, ιστορία του Στρατιώτη προχθές. Ήταν το 90% ήταν τοπικοί καλλιτέχνες και πήραν συγχαρητήρια από παντού. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία αναδεικνύουν και το ντόπιο καλλιτεχνικό προϊόν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον τόπο μας. Έτσι.
Κύριε Βαρβεράκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας. Θα ξανάρθετε, βέβαια, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Και έχει και μεγάλο πρόγραμμα από εδώ και κάτω για το πολιτιστικό. Έχει πολλά, πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Οπότε θα έρθετε κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Φέτος το Μάρτι κλείνουμε και 5 χρόνια λειτουργίας. Ένα επαιτειακό θα το κάνουμε, κύριε Πρόεδρε. Βέβαια. Με μεγάλη μας χαρά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη στήριξη όλο αυτόν τον καιρό. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τα χαιρετίσματά μας στο μαέστρο.